Μια συζήτηση και να δούμε τι σημαίνει αυτό. Δηλαδή, από τη μια έχουμε πλεόνασμα και από την άλλη βγαίνουμε για δανεικά. Να ευχαριστήσω τον κύριο Καζάκη που είναι μαζί μας, οικονομολόγος, ο Γενικός Γραμματέας του ΕΠΑΜ. Καλημέρα σας, κύριε Καζάκη. Τον είχαμε φιλοξενήσει και εδώ στο στούντιο πριν μερικές μέρες. Κύριε Καζάκη, καλημέρα. Μ' ακούτε? Καλημέρα. Για δώστε μας τη δική σας την εκδοχή για αυτό το πανηγυράκι τα τελευταία 24 ώρα, την τελευταία εβδομάδα, βγαίνουμε στις αγορές. Για δώστε μας την εκδοχή σας. Νομίζω ότι είναι προϊόν προεκλογικού πανικού της κυβέρνησης. Διότι μόλις πριν μερικές μέρες, στις 7 του μηνός βγήκε επίσημη ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών που έλεγε ότι δεν θα προβούν, θα είναι σε βάθος εξαμήνου η έξοδος στις αγορές, διαψεύδοντας δημοσιεύματα που έλεγαν ότι όσο νούπο σε επόμενες μέρες θα βγαίνει σε αγορές η κυβέρνηση. Ο κύριος Τουρνάρας μάλιστα είχε δηλώσει λίγο πριν ότι δεν χρειαζόμαστε άμεσα τα χρήματα. Δηλαδή δεν χρειαζόμασταν άμεσα σαν κυβέρνηση να κάνει δανεισμό. Τώρα, γιατί είναι καλό? Ναι. Το να πάει να δανείζεται κάποιος, αυτό δεν το καταλαβαίνω, συγγνώμη. Δηλαδή δεν μου περνά στο μυαλό. Δεύτερο, πώς είναι δυνατόν να είναι καλό να πας να δανειστείς με 178% στο ΑΕΠ χρέος που είμαστε σήμερα και με 6-7% ύφεση σε αιτήσια βάση τρέχουσες τιμές όπως είμαστε σήμερα σαν οικονομία, και δεν μπορούσαμε να δανειστούμε όταν το χρέος μας ήταν 129% του ΑΕΠ και η ύφεση μόλις 2-3% σε αιτήσια βάση, όπως ήταν δηλαδή το 2009-2010, τότε που μας βάλανε στα μνημόνια και στις δανειακές συμβάσεις. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα? Είμαστε τρελοί? Ναι. Και το ερώτημα είναι τι θα γίνουν αυτά τα χρήματα, δηλαδή για ποιο λόγο τα παίρνουμε αφού πληρώσαμε? Για κανένα λόγο. Για να φορτώνουν στον κόσμο 2 δισεκατομμύρια περίπου, αυτή είναι η απέτηση. Λοιπόν, 2 δισεκατομμύρια τα οποία αν τα είχαν ανάγκη θα μπορούσαν να τα είχαν βρει διαμέσου της εσωτερικής αγοράς με έντοκα γραμμάτια. Ναι. Μόνο που, τρίμηνα και εξάμηνα, μόνο που το επιτόκιο που θα πληρώσουν τώρα είναι υπερδιπλάσιο των έντοκων γραμματίων. Και έτσι φορτώνουν στο λαό παραμονές των εκλογών οφειλή περίπου που θα ξεπεράσει τα 2,5 δισεκατομμύρια σε βάθος 5 ετών. Δηλαδή είναι πραγματικά να τρελαίνεσαι πως μια κυβέρνηση καταραίουσα οδηγείται σε μια τέτοια απόφαση, μια τέτοια πολιτική, προκειμένου να στηρίξει το προεκλογικό της προφίλ, και επιπλέον το κάνει με στημένη δημοπρασία, δηλαδή διαμέσου τραπεζών, και όχι με ανοιχτή ελεύθερη δημοπρασία, δηλαδή διαμέσου μιλημένων μελών της αγοράς. Τα έχουν βρει με συγκεκριμένους τραπεζίτες και ανακυκλώνουν το χρήμα. Δηλαδή, αν σκεφτούμε δηλαδή ότι το 2013 η κυβέρνηση έδωσε 32 δισεκατομμύρια από τον κρατικό κορβανά στις τράπεζες, 32 δισεκατομμύρια, μόνο το 2013. Φανταστείτε πως τα φιλαράκια της απλά παίρνουν το κρατικό χρήμα και το ανακυκλώνουν αγοράζοντας, υποτίθεται, το συγκεκριμένο ομόλογο. Μάλιστα, και με αγγλικό δίκαιο, που αυτό δεν σημαίνει αυτό. Ανακοινώθηκε ότι είναι αγγλικό δίκαιο. Που σημαίνει τι? Ότι είναι εκτελεστέο απεικιοκρατικό δίκαιο σε βάρος της χώρας. Ότι δεν μπορούν να αποφασίσουν τα ελληνικά δικαστήρια για τυχόν μη πληρωμή αυτού ή οποιαδήποτε διαφορά με το ομόλογο, αλλά τα αγγλικά δικαστήρια. Ή τα ελληνικά με αγγλικό δίκαιο. Μάλιστα. Αυτό δηλαδή είναι για να ενισχύσει το ρόλο του δανειστή, και επιπλέον στο αγγλικό δίκαιο υπάρχει και η περίφημη ρήτρα της εθελοντικής απεμπόλυσης εθνικής κυριαρχίας ή της ασυλίας λόγω άσκησης εθνικής κυριαρχίας. Οπότε να μπορεί ο δανειστής, τα φιλαράκια της κυβέρνησης δηλαδή που παίρνουν το ομόλογο, σε περίπτωση αδυναμίας πληρωμής να μπορούν να ενεργοποιήσουν ρήτρες κατάλυσης της ασυλίας λόγω άσκησης εθνικής κυριαρχίας, και να μπορούν να δεσμεύσουν ή να βάλουν σε διαδικασία καθάρισης περιουσιακά στοιχεία του κράτους αλλά και των Έλληνων πολιτών.
Μάλιστα. Τώρα το επικοινωνιακό κομμάτι στο εσωτερικό μας το περιγράψετε, κύριε Καζάκη. Στο εξωτερικό, δηλαδή το ότι wow, πάμε καλά, οι αγορές μας αγαπούν, μας αγάπησαν ξαφνικά, παρόλο αυτό που περιγράψετε προηγουμένως το σκηνικό. Άρα η Ελλάδα πάει καλά, δεν έχει πτωχεύσει κλπ. Κλπ. Δεν ξέρω ποιος τώρα, ποιοι τα λένε, ποιοι απίστευτοι τύποι τα λένε αυτά. Ποιοι απίστευτοι τύποι είναι αυτοί. Και ποιοι, και στο κάτω αφήσει, είναι οι ίδιοι τύποι που στη χρεοκοπία του χρηματιστηρίου του 2000 πουλάγανε φούμαρα στον Κοσμάκη και έχασαν τα λεφτά του. Είναι οι ίδιοι τύποι που μας λέγανε ότι μέσα στο ευρώ δεν πρόκειται να χρεοκοπήσουμε και τελικά χρεοκοπήσαμε. Είναι οι ίδιοι τύποι που μας λέγανε ότι με το πρώτο μνημόνιο μέχρι το τέλος του 10, στα μέσα του 11 θα έχουμε ανάπτυξη στην ελληνική οικονομία και τελικά έχουμε φτάσει 14 και συνεχίζουμε να βυθιζόμαστε αυτάνδροι. Είναι, εγώ πραγματικά αρνούμε να το σχολιάσω. Μιλάμε για απατεώνες κοινού ποινικού δικαίου και μάλιστα, πώς να το πούμε, μπροστά τους οι εκδιδόμενες επιχρήμαση είναι απλά επαγγελματίες. Δηλαδή δεν μπορούμε να συζητάμε σε αυτή τη βάση. Το κλίμα όμως δεδομένα, που θα δημιουργηθεί, η ψυχολογία που λένε ότι είναι ψυχολογία της αγοράς, άρα θα έρθουν επενδύσεις αφού, δηλαδή αυτό δεν παίζει σε παγκόσμιο, επειδή είμαστε σε μια παγκοσμιοποιημένη έτσι, οικονομία. Αυτό δεν θα είναι θετικό, ας πούμε, για μας. Όχι βέβαια, όχι. Διότι κανένας δεν πρόκειται να επενδύσει στην παραγωγή ή στη διάθρωση ή στις υποδομές μιας οικονομίας η οποία είναι σε διαδικασία αποπληθωρισμού και υπερχρέωσης. Αυτό το πράγμα είναι αδύνατο, δεν μπορεί να συμβεί. Κανένας σοβαρός επενδυτής. Αυτός που έρχεται να επενδύσει σε μια διοικονομία είναι αρπακτικό. Δηλαδή είναι fund, δηλαδή. Είναι επενδυτικό κεφάλαιο το οποίο ενδιαφέρεται να κερδοσκοπήσει ασύστολα με αξίες οι οποίες απαξιώνονται μέρα τη μέρα, μπορεί να τα αγοράσει παύτινα, να κάνει την μπάζα που ενδιαφέρεται και να παρατήσει πίσω του ερείπια. Όπως ακριβώς συμβαίνει στη Λατινική Αμερική, στην Ασία και αλλού. Άλλωστε, δεν μας λένε ποιοι είναι αυτοί οι επενδυτές. Αν δείτε, αυτοί οι επενδυτές που ενδιαφέρονται για την Ελλάδα είναι διάφορα funds. Με αυτά τα διάφορα funds μας έφερε στην χρεοκοπία. Ναι. Τώρα, έχω και μια ερώτηση εδώ, φιλοκράτη. Τοποθέτηση μάλλον ότι ξεφύγαμε όμως από το γεγονός ότι πριν από 2-3 χρόνια, στην αρχή της κρίσης, επειδή ξεκινάει και η τουριστική περίοδος, θυμάστε πολύ καλά ότι στα συμβόλαια που πήγαιναν να κλείσουν ξενοδόχοι, ζητούσαν, μάλλον υπήρχε, ήθελαν ρήτρα σε δραχμές. Αυτό αποφεύγεται τώρα, έτσι. Γιατί αποφεύγεται. Αποφεύγεται τώρα. Ή τουλάχιστον, δηλαδή, δεν έχουμε αξιοπιστία προς τους... Δεν ρωτάω. Όχι βέβαια. Ναι. Όχι βέβαια. Γιατί τα συμβόλαια που κλείνουν αυτή τη στιγμή ή που θα κλειστούν με τους ξενοδόχους ή για τον τουρισμό θα αλλάξουν χαρακτήρα ή προσδιορισμό, με κανέναν τρόπο. Εγώ πιστεύω ότι ίσα ίσα θα υπάρξει πολύ μεγαλύτερη πίεση προς τον τουριστικό κλάδο της Ελλάδας, όχι μόνο για την επιδείνωση του χρέους της χώρας, διότι το να βγεις με 5-6% επιτόκιο για 2 δισεκατομμύρια σημαίνει επιδείνωση δανεισμού. Μέχρι τώρα δανειζόταν η ελληνική οικονομία με τον μηχανισμό κοντά στο 2%. Το ιστορικό επιτόκιο που έχει μέσα στο ευρώ η ελληνική οικονομία είναι κάτω από 4%. Και εμείς βγαίνουμε τώρα για 2 δισεκατομμύρια και δανειζόμαστε με 5-6 από τα φυλλαράκια της κυβέρνησης. Όχι από τις αγορές, από τους μιλημένους της κυβέρνησης. Λοιπόν, και μάλιστα με προηγούμενο κρατικό χρήμα. Φανταστείτε λοιπόν, οι σοβαροί οικονομικοί αναλυτές που δουλεύουν στα παιδικά κεφάλαια ξέρουν πολύ καλά ότι αν η Ελλάδα βγει ανοιχτά, με ανοιχτή δημοκρασία, χωρίς προμιλημένα και προκατασκευασμένα αποτελέσματα, ξέρουν ότι θα χτυπήσει 7-10% το επιτόκιο και θα πάει κατά διαόλου όλο το πρόγραμμα δανεισμού. Και τώρα τι κάνουν, θα το αξιοποιήσουν αυτό το πράγμα οι tour operators και θα έρθουν στους ξενοδόχους και θα πετήσουν μικρότερες τιμές, ακόμη χαμηλότερες τιμές. Πολύ δε περισσότερο αυτό όταν βέβαια έχει συμβαίνει πληγή... κάθε χρόνο και συνέβαινε μάλλον και συνεχίζει να συμβαίνει το σε χειρότερη κατάσταση κάθε πολύ χρόνο. Δε περισσότερο, ναι. Πολύ δε περισσότερο όταν σήμερα έχει πληγεί ο ρωσικός τουρισμός, δηλαδή ο ρωσικός τουρισμός προς την Ελλάδα. Λόγω των εξελίξεων της Ουκρανίας και λόγω του γεγονότος ότι η ελληνική κυβέρνηση εφαρμόζει αντίπεινα προς τη Ρωσία σύμφωνα με εντολή των Αμερικανών και των Ευρωπαίων. Λοιπόν, Με το γεγονός ότι ο τουρισμός αποτελούσε ένα μαξιλαράκι για την ελληνική τουριστική βιομηχανία και τώρα έχει χτυπηθεί ανεπανόρθωτα, θα δείτε τι τιμές θα ζητήσουν οι tour operators από τους Έλληνες ξενοδόχους.
Μάλιστα. Δηλαδή πέρσι που ήμασταν εκτός αγορών έδιναν καλύτερες τιμές, είναι ερώτηση Κροατή. Σας τη μεταφέρω. Όπως όχι, και αυτό που... Όχι, γιατί ναι. Είμαστε σε ελεγχόμενη χρεοκοπία. Σε διαδικασία ελεγχόμενης χρεοκοπίας δεν μπορεί καν αυτός που έρχεται απ' έξω και έχει το χρήμα ζεστό εκμεταλλεύεται μέχρι αηδίας αυτό που βρίσκεται σε χρεοκοπία. Είναι κοινή λογική. Άρα λοιπόν τώρα που βρισκόμαστε σε διπλή χρεοκοπία, διότι αναγκαζόμαστε να δανειστούμε με πολύ ψηλά επιτόκια και ταυτόχρονα η οικονομία βυθίζεται άφθανδρη, οι απαιτήσεις θα είναι ακόμη χειρότερες αυτού που φέρει χρήμα. Μάλιστα. Λέτε λοιπόν ότι δεν είναι έτσι καλή αυτή η κίνηση και θα την πληρώσουμε ακριβά ο ελληνικός λαός. Πολύ δε περισσότερο ότι τον Σπίγκελ ήδη πριν τρεις μέρες ομολόγησε ότι η Γερμανία έχει ήδη έτοιμο το νέο κουστούμάκι για την Ελλάδα που λέγεται τρίτο πακέτο, τρίτο πακέτο για την Ελλάδα. Το τι περιλαμβάνει αυτό ως αντίπεινα για τη χώρα, αυτό θα το δούμε μετά τις εκλογές προφανώς, γιατί δεν θέλω να το ανακοινώσω από τώρα. Αλλά πώς είναι δυνατόν να έχει αποφασιστεί στο παρασκήνιο τρίτο πακέτο στήριξης της χώρας, δηλαδή τρίτο χρηματοδοτικό πακέτο, και την ίδια ώρα μας πουλάνε την ιστορία ότι κοιτάξτε να δείτε, βρήκαμε στις αγορές και οι αγορές μας δανείζουν, άρα θα χρειαζόμαστε νέα μνημόνια. Αυτά είναι μόνο για ηλίθιους. Μάλιστα. Δηλαδή αυτούς που ψηφίζουν ακόμη Πασόκ και Νέα Δημοκρατία. Άντε και ποτάμι. Ζητάει και ο φίλος ο Κροατής να κρίνετε πώς κρίνετε ότι στην Ελλάδα μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ και εσείς ήσασταν αρνητικοί και συνεχίζει να ρωτάει αν υπάρχουν και άλλοι οικονομολόγοι στην Ελλάδα που να έχουν την ίδια άποψη με εσάς. Είναι ερωτήσεις ακροατών δέχομαι και σας μεταφέρω. Νομίζω ότι είναι αψηφοφόρητος τελείως αυτό ο κύριος που το ρωτάει. Πρώτον είναι σύσσωμη αντιπολίτευση ενάντια σε αυτήν την ιστορία. Αφενός, μόνο οι δοσύλλογοι είναι υπέρ αυτού του πράγματος. Πρώτα οι κύριοι για τα φιλαράκια τους παίρνουν τα 2,5 δισεκατομμύρια που θα πληρώσει ο ελληνικός λαός και τα κομματικά τους ταμεία, γιατί μέρος αυτής της μπάζας θα πάνε στα κομματικά ταμεία. Και δεύτερον, εγώ δεν ξέρω, εγώ ξέρω πολλούς οικονομολόγους που έχουν σταθεί ενάντια σε αυτή την πρακτική και στο εξωτερικό και στο εσωτερικό. Μπορεί εύκολα κάποιος να τους ψάξει και να τους βρει για το πώς τοποθετούνται. Το βασικό πρόβλημα για μένα δεν είναι αυτό. Δεν είμαι ανόητος για να περιμένω να ακούσω τι λένε οι άλλοι. Έχω κοινή λογική και κρίνω. Το ίδιο του πολίτη. Δεν είμαι ανόητος ούτε ηλίθιος. Ιδιώτης δηλαδή, κατά την αρχαιολινική έννοια. Θέλω να πω δηλαδή ότι πρέπει να αναπτύξουμε μια ιδιότητα που λέγεται κοινή λογική και να ψάχνουμε τα πράγματα με βάση την κοινή λογική. Όποιος δεν την έχει, δυστυχώς ανήκει σε άλλη κατηγορία. Λοιπόν, να το πούμε και διαφορετικά. Εμένα το βασικό μου πρόβλημα με το ΣΥΡΙΖΑ και με τους υπολείπους που τοποθετούνται ενάντια σε αυτή την πρακτική, γιατί την έχουν καταγγείλει και καλά κάνουν και την καταγγέλνουν, έχουν δίκιο που την καταγγέλνουν, είναι το εξής. Γιατί δεν βγαίνουν ανοιχτά να πούνε ότι το συγκεκριμένο ομόλογο είναι προϊόν κατάφορης καταχρηστικής πρακτικής της κυβέρνησης και εμείς δεν το αναγνωρίζουμε. Δηλαδή, εάν έβγαινε ο κ. Τσίπρας πραγματικά και έλεγε το εξής, κοιτάξτε να δείτε, με βλέπετε, είμαι ο μέλλον πρωθυπουργός της χώρας. Ως μέλλον πρωθυπουργός της χώρας, αυτό το συγκεκριμένο ομόλογο για μένα είναι παράνομο, καταχρηστικό, προσπαθούν να το φορτώσουν στον κοσμάκι για τη δική τους, για τα δικά του συμφέροντα και επομένως όποιος το αγοράσει θα χάσει τα λεφτά του. Να. Δεν υπάρχει δηλαδή ξεκάθαρος λόγος λέτε και από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Γιατί δεν το κάνει αυτό. Και έτσι να πει εγώ ως αντιπολίτευση σε έσωσα από 2,5 δισεκατομμύρια χρέος. Φαντάζομαι τι μπορώ να κάνω ως κυβέρνηση. Μάλιστα. Γιατί δεν το κάνουν αυτό. Και παραμένουν μόνο στο επίπεδο της καταγγελίας. Ναι, αυτό βέβαια, οποιοδήποτε δικαστήριο στον κόσμο, οποιοδήποτε δικαστήριο στον κόσμο, πάτε είτε ελληνικό είτε στο εξωτερικό και πάτε και εκθέσετε με ποιον τρόπο εκδόθηκε αυτό το συγκεκριμένο ομόλογο, δεν υπάρχει περίπτωση να μην δικαιώσει την ακύρωσή του. Μάλιστα. Τι θα τα κάνουμε, λέτε και για κομματικά ταμεία, κύριε Καζάκη. Δηλαδή, αυτά πώς θα πάνε στα κομματικά ταμεία, αυτά τα χρήματα. Είναι δύσκολο να φανταστείτε ποιοι. Και αυτοί που αγοράζουν, κοιτάξτε, το ελληνικό κράτος είναι το μόνο ελληνικό κράτος στον κόσμο, το μόνο κράτος στον κόσμο που δεν δημοσιοποιεί σαφή στοιχεία το ποιοι αγοράζουν και ποιοι πουλάνε
τα ελληνικά κρατικά ομόλογα. Αν μπείτε για παράδειγμα στο ψάξετε να δείτε, οι Ηνωμένες Πολιτείες καταγράφουν επακριβώς ποιος αγοράζει και πώς μετακινείται το ομόλογο. Mm. Πρωτογενή, δευτερογενή αγορά. Τα δικά τους ομόλογα, τα παρακολουθούν δηλαδή. Εδώ είναι απολύτως κρυφά. Γιατί? Γιατί πρόκειται για συγκεκριμένους σεσημασμένους χρηματιστές, brokers ή επενδυτικά κεφάλαια, mm. τα οποία συνδέονται με κόμματα στην Ελλάδα και με κομματικά ταμεία. Να σας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Το επενδυτικό κεφάλαιο Fidelity, από όπου προέρχεται και ο κύριος Μηταράκης, παρεμπιπτόντος. Mm. Ήταν broker στη Fidelity ο κύριος Μηταράκης. Δεν είναι κακό αυτό, δεν το λέω no. για κακό, mm. ούτε είναι επιλείψιμο προς Θεού. Αλλά για να πω ότι δεν είναι τυχαίο το επενδυτικό κεφάλαιο. Το είναι γνωστό. Είναι από τα επενδυτικά κεφάλαια που πρωταγωνίστησαν στη ληστεία του χρηματιστηρίου το 2000, του ελληνικού χρηματιστηρίου το 2000. Τώρα φέρεται να είναι ένας από τους αγοραστές του ελληνικού ομολόγου. Και εγώ ρωτάω, γιατί να μην υποθέσω, mm-hmm. γιατί να μην υποθέσω ότι διαμέσου το Fidelity και των άλλων επενδυτικών κεφαλαίων έχει κλειστεί συμφωνία με το ταμείο της Νέας με το κομματικό ταμείο της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, προκειμένου να πάρουν κέρδη, μερίδιο δηλαδή, από την μπάζα των 2,5 δισεκατομμυρίων και που θα βγει σήμερα από αυτό το ομόλογο. Μάλιστα. Και τι να μην το υποθέσω. Ναι. Δηλαδή, ποιος με εμποδίζει υπόθεση. Να το κάνω αυτό. Mm. Είναι ή δεν είναι λογικό συμπέρασμα αυτό. μπορούμε να αποδείξουμε, το ένα, βεβαίως. Παραθέτοντας όλα τα δεδομένα και βεβαίως με ανεξάρτητο εισαγγελέα που μπορεί να ψάξει αυτή την ιστορία. Αλλά μπορεί αυτή η κυβέρνηση να εγγυηθεί τέτοιο πράγμα? Μπορεί να την πιστέψει κάποιος ότι μπορεί να κάνει ανεξάρτητη έρευνα? Ναι. Είναι ένα θέμα αξιοπιστίας. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, οπότε θεωρείται μια φάρσα όλη αυτή την έξοδο μας. Ακριβή βεβαίως. Ναι. Είναι ακριβή όπως καταλαβαίνετε. Και γίνεται για προεκλογικούς λόγους και με αυτό το σκεπτικό ότι τα χρήματα αυτά μπορεί να μπουν και σε κομματικά ταμεία ή φύλων. Προσωπικά είμαι απόλυτα βέβαιος ότι θα γίνει αυτό. Διότι δεν υπάρχει πράξη επί Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ. Δεν υπάρχει πράξη, δημοσιονομική πράξη του ελληνικού κράτους mm-hmm. από που να μην αποκόμισαν ωφέλη τόσο η Νέα Δημοκρατία όσο και το ΠΑΣΟΚ. Mm-hmm. Δεν υπάρχει. Σας λέω, ακόμη και οι αμοιβές των δημοσίων υπαλλήλων κλέβανε αυτοί οι τύποι. Ακόμη και από τις αμοιβές. Φαίνεται δηλαδή από τους κωδικούς των προϋπολογισμών και τον τρόπο που έχουν διακινηθεί τόσα χρόνια. Mm-hmm. Γι' αυτό έχουν αγραπωθεί στην εξουσία και δεν θέλουν να φύγουν με κανένα λόγο. Γιατί πιστεύουν ότι οποιαδήποτε επόμενη κατάσταση κι αν είναι, όσο έολη κι αν είναι, τουλάχιστον θα βρει ατασταλίες και θα τους κυνηγάμε μέχρι τέταρτης γενεάς. Αυτό φοβούνται. Γι' αυτό και έχουν εγγραπωθεί στην εξουσία. Μάλιστα. Για να δούμε τι θα δούμε, πώς θα βγει αυτό. Πάντως πιστεύετε ότι στις πλάτες του ελληνικού λαού θα μπουν πάλι αυτά τα χρέη. Δεν έχουμε σαφή πού θα πάνε αυτά τα χρήματα, με δεδομένο ότι... Μα αυτό είναι το θέμα. Είναι και αυτό ένα θέμα. Ναι. Δεδομένου ότι πληρώσαμε το δάνειό μας πριν από μερικές μέρες, έρχεται και η Μέρκελ αύριο. Στις 21 ναι. Μαΐου πληρώνεται. Ναι, λέω πληρώσαμε το προηγούμενο πριν λίγες μέρες, τώρα έχουμε το επόμενο. Υποτίθεται ότι πήραν και τα υπόλοιπα χρήματα. Έχουμε όμως και πλεόνασμα απ' την άλλη, έτσι, το οποίο το μοιράζουμε στον κόσμο τώρα. Αλλά έχουμε πλεόνασμα, αλλά πήραμε τα 2 δισεκατομμύρια τώρα. Αυτό είναι λίγο που δεν καταλαβαίνουμε, σαν απλό νοικοκυριό το λέω, δεν ξέρω, ή δεν είμαι οικονομολόγος. Απλά, ναι, με την κοινή λογική που λέμε, κύριε Καζάκη, ότι... Εντάξει, αφού έχω τόσα χρέη, έχω πλεόνασμα με τις θυσίες του κόσμου και με την όλη την κατάσταση που επικρατεί γύρω μας και απ' την άλλη παίρνω δανεικά. Και πού θα πάνε αυτά τα δανεικά? Δηλαδή, πού θα πληρώσουμε τα χρωστούμενά μας, να τελειώνουμε με αυτό, τι θα κάνουμε ακριβώς? Αυτό δεν έχω καταλάβει. Μα δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Το ελληνικό δημόσιο είναι μια τεράστια μαύρη τρύπα, όπως το έχουν διαμορφώσει. Μια τεράστια μαύρη τρύπα που απορροφά πόρους, περιουσιακά στοιχεία και χρηματικές ροές προς όφελος των τοκογλύφων. Mm. Αυτό το πράγμα είναι. Αυτή τη στιγμή παίζεται ένα παιχνιδάκι σε βάρος του ελληνικού λαού, φορτώνοντάς το με πρόσθετο χρέος, το οποίο είναι δεδομένο ότι θα το εκτινάξει ακόμη περισσότερο. Εδώ που συζητάγανε, υποτίθεται ότι συζητάγανε για βιωσιμότητα του χρέους, και τώρα τι κάνουμε, βγαίνουμε και δανειζόμαστε εκ νέου. Δηλαδή είμαστε ο ορισμός της απιστικής σχιζοφρένειας. Τώρα, οι δανειστές μας, γιατί προωθούν αυτή την κατάσταση
Γιατί θέλουν να μας ξεφορτωθούν το ταχύτερο δυνατό. Θέλω να πω δηλαδή ότι αυτή τη στιγμή έχουμε περίπου 240 δισεκατομμύρια λαμβάνιν, κάτι υπόλοιπα δηλαδή, με κάτι υπόλοιπα που θα πάρουμε τώρα μέσα στο πρώτο εξάμηνο του, μέχρι το τέλος του εξάμηνου 14, θα πάρουμε περίπου 240 δισεκατομμύρια από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης. Αυτό το χρέος μπορεί να τεινάξει στον αέρα ολόκληρο τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης και την Ευρωζώνη. Να. Διότι αν το αρνηθεί να πληρώσει η Ελλάδα αυτό το χρέος, που έχει κάθε νομικό δικαίωμα να το κάνει, γιατί τις επιβλήθηκαν μέτρα, τρόποι και δεσμεύσεις που είναι αδιανόητοι να επιβάλλονται σε ένα ανεξάρτητο, τυπικά έστω ανεξάρτητο κράτος, μέλος του ΟΗΕ, τότε οι δανειστές, οι αγορές λεγόμενες, δεν θα επιτεθούν στην Ελλάδα. Γιατί η Ελλάδα δεν έχει δανειστεί απευθείας από τις αγορές. Έχει δανειστεί από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης. Ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Στήριξης, για να δώσει τα λεφτά αυτά στην Ελλάδα, δανείστηκε αυτός από τις αγορές με εγγύηση το σύνολο των χωρών της Ευρωζώνης. Και κυρίως των μεγάλων χωρών, Γερμανία, Γαλλία, Ολλανδία κτλ. Εάν λοιπόν η Ελλάδα επικαλεστεί τα απαράγραπτα δικαιώματά της με βάση διεθνή συμβάση και όλα αυτά τα πράγματα και αυτά που τους έχουν κάνει και έχουν οδηγήσει σε μαζική εξόντωση στον ελληνικό λαό, τότε έχει δικαίωμα να αρνηθεί να πληρώσει τα 240 δισεκατομμύρια. Τότε τι θα κάνουν οι αγορές, θα επιτεθούν στην Ευρωζώνη και στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης, ζητώντας από τους εγγυητές να καταθέσουν αυτά τα λεφτά. Ποιοι είναι οι εγγυητές, η Γερμανία κυρίως και η Γαλλία, η Ολλανδία και οι υπόλοιποι. Καταλαβαίνετε, θέλουν να μας ξεφορτωθούν το ταχύτερο δυνατό. Μάλιστα. Και κάτι για το επιτόκιο τώρα, ενώ αυτοί, δηλαδή, αν πάμε από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ας πούμε να δανειστούμε ή η Γερμανία που δανείζεται, δεν έχει 5%, έχει λιγότερο επιτόκιο. Είναι κάτω από 1,5%. Ναι. Εμείς γιατί βγαίνουμε με 5%. Γιατί τόσο θέλουν να κερδίσουν οι κερδοσκόποι. Οι κερδοσκόποι δεν έρχονται, μα αυτή είναι η κερδοσκοπία. Κερδοσκοπία είναι η δυνατότητα να παίρνω επιπλέον από ό,τι είμαι υποχρεωμένος να πουλάω σε όλους τους υπόλοιπους. Εάν ας πούμε εγώ είμαι ένας μαγαζάτορας, με καταλαβαίνετε τι λέω, έχω ένα μαγαζί και πουλάω συγκεκριμένα είδη τα οποία είμαι αναγκασμένος όλους τους υπόλοιπους να πουλάω σε τιμή, ξέρω εγώ, 1 ευρώ τα πορτοκάλια, παλάκριβη ιστορία, αλλά τέλος πάντων θέλω να πω, αλλά ειδικά για σας θα τα πουλήσω 5 ευρώ τα πορτοκάλια. Ναι. Αυτό δεν είναι κερδοσκοπία? Μάλιστα, εννοείται. Ναι. Ακριβώς αυτό γίνεται με την Ελλάδα. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτή είναι η άποψη του κυρίου Καζάκη. Τον φιλοξενούμε την άποψή σας. Υπάρχει και άλλη άποψη έτσι που λέει ότι καλώς βγαίνουμε, θα αλλάξει η εικόνα μας και τα λοιπά. Πάντως να σας πω κάτι. Να σας πω κάτι. Εδώ τα πράγματα είναι νούμερα. Δηλαδή έχει να κάνει με το, την αυστηρότητα των γεγονότων και τα νούμερα. Ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Αυτή τη στιγμή όλη η Ελλάδα γελάει με αυτούς που λένε ότι είναι σοβαρή εξέλιξη αυτή. Σοβαρή εννοώ θετική εξέλιξη για αυτή. Όλη η Ελλάδα, αν κυκλοφορήσετε στην Αθήνα σήμερα και χθες, όλη η Ελλάδα γέλαγε με αυτή την ιστορία. Και βεβαίως λογικό είναι, γιατί κανένα πλέον δεν ξεγελάει. Θα το δείτε αυτό στις εκλογές. Αυτό που έκανε σήμερα ή που προσπαθεί να κάνει και σήμερα η κυβέρνηση, θα τη στοιχήσει ακόμη περισσότερο. Το βούλιαγμά της στο εκλογικό θα είναι ακόμη μεγαλύτερο. Μάλιστα. Κύριε Καζάκη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Έτσι, συμμετέχετε στις ευρωεκλογές, τα είπαμε. Βεβαίως, και πριν, περιοδία εδώ. Είστε και υποψήφιος του ΕΠΑΜ. Ωραία. Λοιπόν, σαν επάμενο ότι συμμετέχει στις εκλογές. Ναι. Καλή επιτυχία, να σας ευχαριστήσω πολύ για την τοποθέτηση. Καλημέρα σας. Να είστε καλά. Γεια σας.